σελίς 981, Πράξεις των Αποστόλων, 19 εδάφιο. Ενώ δε ο Απολλός ήτο εν Κορίνθο, ο Παύλος αφού επέρασε τα ανατολικά μέρη, ήλθεν εις την Έφεσον και ευρών τους τεινάς μαθητάς είπε προς αυτούς, «Ελάβετε Πνεύμα Άγιον αφού επιστέψατε». Εδώ είπαν προς αυτόν, «Αλλά ουδέαν υπάρχει Πνεύμα Άγιον οικούσαμεν». Και είπε προς αυτούς, «Εις τι λοιπόν ευαυτίστητε». Ιδέ είπαν στο βάπτισμα του Ιωάννου και είπε ο Παύλος, «Ο Ιωάννης μεν βάφτισε βάπτισμα μετανοίας λέγον προς το λαό να πιστεύσωση εις τον ερχόμενον με ταυτόν, του τέστη εις τον Χριστόν Ιησούν. Ακούσαντες δε βαφτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού και αφού ο Παύλος επέθηκεν επ' αυτών τα σχήρας, ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς και λάλλουν γλώσσας και προεφύτευον. Ήσαν δε πάντες ούτι άνδρες έως 12 και εισελθών στην συναγωγή ελάλη με τα Παρισίας, διαλεγόμενος 3 μήνες και πείθων εις τα περί της Βασιλείας του Θεού. Επειδή όμως την έσε σκληρίνοντο και δεν επίθοντο, κακολογούντες την οδόν του Κυρίου ενώπιον του πλήθους, απομακρυνθείς από αυτόν, απεχώρησε τους μαθητάς, διαλεγόμενος καθημέραν το σχολείο τεινός, ως της ελέγετο τύρανος. Έγινε δε τούτο επί 2 έτη, ώστε πάντες οι κατοικούντες την Ασίαν, ήκουσαν το λόγο του Κυρίου Ιησού, Ιουδαίτε και Έλληνες. Και ο Θεός έκαμνε δια των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα, ώστε και επί τους ασθενείς εφέροντο από του σώματος αυτού μαντήλια ή περιζώματα και έφευγον από αυτόν εασθένεια και τα πνεύματα τα πονηρά εξήρχονται από αυτόν. Και την έσα από των περιερχομένων εξορκιστών Ιουδαίων επιχείρησαν να προφέρω συνεπί τους έχοντες τα πνεύματα τα πονηρά το όνομα του Κυρίου Ιησού λέγοντες «Σας ορκίζομεν εις τον Ιησούν τον οποίον ο Παύλος κηρύττει». Και πράττοντες τούτο ήσαν επτά την έση ή Ιουδαίου αρχιεραίος ονομαζομένου Σκεβά. Αποκριθείς δε το πνεύμα των πονηρών είπεν «Τον Ιησούν γνωρίζω και τον Παύλον εξεύρω, σεις δε τίν εσείστε». Και επειδή σας επ' αυτούς ο άνθρωπος τον οποίον είδω το πνεύμα των πονηρών και νικήσας αυτούς ίσχυσε κατά αυτόν, ώστε γυμνοί και τετραυματισμένοι έφυγαν εκ του οίκου εκείνου. Και τούτο έγινε γνωστόν εις πάντας Ιουδαίους δε και Έλληνας, τους κατοικούντας την Έφεσον, και έπεσε φόβος επί πάντας αυτούς και μεγαλύνετο το όνομα του Κυρίου Ιησού και πολλοί το πιστευσάντων ήρχονται εξομολογούμενοι και φανερώνοντες τας πράξεις αυτών. Πολλοί δε εξ εκείνων ήτινες έκαναν τας μαγείας φέροντες τα βιβλία αυτών κατέκαιων ενώπιον πάντων και αριθμίσαντες τα τιμάς αυτών εύρων 50.000 αργυρίου. Ούτω κρατεώς ύφξανε και ίσχυεν ο λόγος του Θεού. Και να πάμε και στη σελίδα 1087 να διαβάσουμε το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου και από το πρώτο εδάφιο, σελίς 1087 β1. Προς τον άγγελον της εκκλησίας Εφέσου γράψον, ταύτα λέγει ο κρατών, τους 7 αστέρας εν τη δεξιά αυτού, ο περιπατών εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών, εξεύρω τα έργα σου και τον κόπο σου και την υπομονή σου και ότι δεν δύνασαι να υποφέρεις τους κακούς και εδοκίμασας τους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι και έβρες αυτούς ψευδείς. Και υπέφερες και έχεις υπομονή και δια το όνομά μου εκοπίασας και δεν απέκαμας. Πλην έχω τι κατά σου, διότι την αγάπην σου την πρώτη αφήκας. Ενθυμούν λοιπόν πόθεν εξέπεσες μετανόησον και κάμε τα πρώτα έργα. Ιδε μη έρχομαι προς εταχαίως και θέλω κινήσει τη λιχνία σου εκ του τόπου αυτής, εάν δε μετανοήσεις. Έχεις όμως τούτο τη μισή στα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία και εγώ μισώ. Ως της έχει ο Τίον, ας ακούσει τι λέγει προς το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Εις τον Νικόντα θέλω δώσεις αυτόν να φάγει εκ του ξύλου της ζωής, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου του Θεού. Αμήν. Έφεσος. Μια εκκλησία που πραγματικά ο Θεός προετοίμασε
διά του Ιησού Χριστού, καθώς ο Απόστολος Παύλος ήθελε να πάει λίγα χρόνια νωρίτερα, δηλαδή περίπου το 50 μετά Χριστό, αλλά το Πνεύμα το Άγιο τον οδήγησε να πάει στην Ελλάδα. Φιλίππους, Βέρεια, Μακεδονία εν γέννη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κόρινθο, όπου εκεί είχε προετοιμάσει ο Θεός τη δόξα Του. Και είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνουμε εκεί που ο Θεός τα έχει όλα έτοιμα. Να κάνουμε αυτά τα οποία ο Θεός έχει προετοιμάσει. Και αυτό γίνεται μόνο όταν Πνεύμα Άγιο είναι πάνω μας και όχι μόνο μας οδηγεί, αλλά μας διοικεί και μας κατευθύνει. Μετά από 5 χρόνια, το 55, βρίσκεται στην Έφεσο. Τώρα τα πράγματα είναι όλα έτοιμα. Υπάρχουν 12 μαθητές που γνώρισαν τον Ιησού Χριστό και το Ευαγγέλιο Του από έναν δούλο Θεού, τον Απολό, ο οποίος ήταν δυνατός στις γραφές και ζέων κατά το Πνεύμα, αλλά δεν γνώριζε κάποια πάρα πολύ σημαντικά κομμάτια από το Ευαγγέλιο του Χριστού, ότι ο άνθρωπος πρέπει να βαφτιστεί το βάφτισμα της σωτηρίας, όχι το βάφτισμα της μετανοίας του Ιωάννου, ο οποίος βάφτιζε βάφτισμα μετανοίας για να πιστεύσουν οι άνθρωποι στον ερχόμενο μετά από αυτόν. Αυτό το βάφτισμα που ήταν της Παλαιάς Διαθήκης ήταν άκυρον, όπως πολλά βαφτίσματα και σήμερα είναι άκυρα, γιατί κάθε τι που είναι έξω από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι άκυρο. Και όταν γνώρισαν τον Παύλο, ο Παύλος έκαμε την απλή φυσιολογική ερώτηση που κάνουν οι άνθρωποι του Θεού μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Έχεις πιστέψει σε να γέννησε ο Θεός, σε πρόσθεση στην Εκκλησία, το έλαβες Πνεύμα Άγιο αφού επίστευσες? Και οι 12 αυτοί ευλογημένοι μαθητές του Χριστού που δέχτηκαν τον Χριστό από τον Απολό, του είπαν ούτε ξέρουμε τι είναι αυτό. Ήταν εθνικοί, δεν ήταν Ιουδαίοι, δεν ήταν Ισραηλίτες που γνώριζαν τα πνεύματος του Αγίου από τις γραφές. Αυτοί ήταν Έλληνες, Εφέσιοι. Δεν είχαν ιδέα περί Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό είπαν ούτε ακούσαμε περί Πνεύματος Αγίου. Και ο Παύλος με τη λογική απορία πάλι του ανθρώπου που γνωρίζει τα του Ευαγγελίου, λέει τότε σε τι βαφτιστήκατε? Δεν βαφτιστήκατε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών? Πώς λέτε ότι δεν γνωρίζετε περί Πνεύματος Αγίου? Και τότε φανερώθηκε ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν κάνει έγκυρο βάφτισμα Παλαιάς Διαθήκης, άκυρο βάφτισμα Καινής Διαθήκης. Βαφτίστηκαν και τώρα ήρθε η σειρά να προσευχηθεί ο Απόστολος Παύλος και προσευχήθηκε και έλαβαν Πνεύμα Άγιο και λαλούσαν γλώσσες που είναι το σημείο και προφήτευαν που είναι η δύναμη του Θεού. Από εκεί και πέρα την Έφεσο την αναστάτωσαν οι αναστατώσαντες στην Οικουμένη Όλη. Η Έφεσος πια έπαψε να είναι η ίδια πόλη που ήταν πριν από λίγο, λατρεύοντες την Άρτεμη των Εφεσίων. Τώρα πια σεισμός πνευματικός στην Έφεσο. Ξεκίνησε από τη συναγωγή, αλλά πολύ γρήγορα απεχωρίστη, γιατί δεν μπορεί να, αν δύο δεν συμφωνήσουν, να περπατήσουν μαζί. Απεχωρίστησαν, πήγανε στο σπίτι ενός τύραννου που ήταν στην περιοχή και εκεί πια ο Χριστός όχι μόνο εκπλήρωσε την αποστολή του με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, αλλά έκαμε και το έργο του, καθώς μεταμόρφωσε τους Εφεσίους σε δέντρα και φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν Θεού. Και το Ευαγγέλιο του Χριστού
κηρύχθηκε σε όλη την Ασία. Όλη η Ασία δέχτηκε το Χριστό με αφορμή την Έφεσο, την Εκκλησία της Εφέσου, που λέγεται ότι την επιμένα στην Εκκλησία της Εφέσου ήταν μέχρι τέλους σχεδόν ο Ιωάννης, ο μαθητής του Κυρίου, έως ότου τον εξόρισαν στην Πάτμο, σε μία εκκλησία πραγματικά ευλογημένη από την πρώτη μέρα. Μία εκκλησία που έγιναν πράγματα μοναδικά. Ακόμη και τα περιζώματα του Αποστόλου Παύλου και τα μαντήλια του Αποστόλου Παύλου είχαν τέτοια πίστη οι άνθρωποι του Θεού στην εκκλησία της Εφέσου, που τα πήγαιναν στους ασθενείς και θεραπεύονταν και στους κατηλημένους με πνεύμα, από πνεύματα πονηρίας και ελευθερώνονταν. Θαυμαστός ο τρόπος που εργάστηκε ο Χριστός στην εκκλησία της Εφέσου. Πολλοί ζήλεψαν και προσπάθησαν να μιμηθούν, αυτά που έκαμε ο Χριστός και οι αδελφοί στην εκκλησία της Εφέσου, και πήγαιναν οι τους και βά, εφτά γη, να ελευθερώσουν από το σατανά έναν δαιμονισμένο, χρησιμοποιώντας μάλιστα το όνομα του Ιησού Χριστού μιμούμενοι, αλλά το όνομα του Χριστού χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, χωρίς αποστολή από τον Χριστό και χωρίς προσδιορισμένο έργο από τον Χριστό για αυτούς. Το αποτέλεσμα ήταν φάγαν ξύλο από το δαιμονισμένο. Γιατί τους είπε, τον Χριστό τον ξέρω, μάλιστα έχει δύο ωραία ρήματα ελληνικά που είναι πολύ σημαντικά, λέει τον Ιησούν γινώσκω, τον ξέρω καλά τον Χριστό ποιος είναι, είπε ο διάβολος, και τον Παύλο επίσταμε, τον γνωρίζω και συνεχίζω να τον γνωρίζω. Και αφού τους έδιρε ο δαιμονισμένος, φύγανε ονειδιζόμενοι. Αυτό διακηρύχθηκε σε όλη την Έφεσο και ο Λόγος του Θεού κρατεώς ύφξανε και ίσχυεν. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, αυτό δεν είναι προϋπόθεσης ότι ο Θεός εργάστηκε στην Έφεσο θαυμασίως με μεγαλεία, εργάστηκε στη ζωή αυτών των ανθρώπων θαυμαστά, των 12 μαθητών και των άλλων της Εφέσου. Δεν είναι προϋπόθεσης ότι στο τέλος ποιμένας, κατά πως λέγεται, πιθανότατα, δεν το λέει η Γραφή αλλά το λέει η ιστορία, ήτανε ο Ιωάννης ο μαθητής του Κυρίου. Εκείνο που έχει σημασία είναι το αύριο της Εκκλησίας, των αδελφών και το δικό μας. Στην πρώτη εκκλησία που αναφέρεται ο Κύριος ανάμεσα στις 7 εκκλησίες της Ατσίας δια του Ιωάννου, του μαθητού του Κυρίου, του Ευαγγελιστού Ιωάννου, στην πρώτη εκκλησία στην οποία απευθύνεται και αναφέρεται ο Λόγος του Θεού είναι η Εκκλησία της Εφέσου. Και θα έλεγα εγώ ανοήτως, δικαιολογημένα, ο Θεός ασχολείται με αυτή την Εκκλησία γιατί ήταν πολύ ευλογημένη και είναι, γιατί και κόπο στο έργο του Θεού έχει και υπομονή στα παθήματα έχει και διάκριση πνευματική στο να διακρίνει και να δοκιμάζει τους ψεύτες από τους αληθινούς έχει, δεν έχουν όλοι, η Εκκλησία της Εφέσου έχει κόπο, υπομονή, διάκριση. Και ευλογημένη από τον Κύριο είναι γιατί κρατάει τον άγγελο της Εκκλησίας της Εφέσου από τη δεξιά και περπατάει ανάμεσα στην Εκκλησία. Είναι έντονη η παρουσία του Χριστού. Σήμερα, τότε,
αλλά η συνέχεια δεν είναι καθόλου καλή. Καθόλου καλή για τον άγγελο της Εκκλησίας της Εφέσου, τον ευλογημένο άνθρωπο που ο Κύριος τον έβαλε στη διακονία αυτή, επειδή ήταν ευλογημένος, τους αδελφούς και εν γέννη την Εκκλησία. Η συνέχεια δεν είναι καλή, γιατί πρόκειται ο Κύριος με τα βεβαιότητος να μετακινήσει τη λιχνία εκ του τόπου αυτής. Πρόκειται δηλαδή να βγάλει από την Εκκλησία τη δόξα του, την αναμένη φωτιά, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και η αιτία είναι ο άνθρωπος άγγελος της Εκκλησίας και οι αδελφοί πιστοί μέσα στην Εκκλησία. Όχι γιατί έπαψαν να κοπιάζουν, όχι ότι έπαψαν να έχουν υπομονή που έχουμε χρίαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ώστε να απολαμβάνουμε την επαγγελία του Θεού, ούτε έπαψαν να έχουν χαρίσματα Πνεύματος Αγίου και ιδιαιτέρως διάκριση, αλλά έχασαν κάτι που για τον Κύριο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό και πολλές φορές για μας περνάει απαρατήρητο. Έρχεται το κακό και δεν ξέρουμε γιατί. Και η Γραφή λέει την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Και ο σύνδεσμος τελειότητος είναι η αγάπη. Έπαψες να αγαπάς τα αδέλφια σου όπως τα αγάπαγες. Έπαψες. Τα αγαπάς όλο και λιγότερο έως καθόλου. Έπαψες να αγαπάς το Χριστό όπως τον αγάπαγες. Έπαψες να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον αγάπαγες. Και δεν έχει καταλάβει τίποτα. Και επαναλαμβάνω, και δεν έχει πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει. Και ξαφνικά θα βρεθεί έξω. Μακριά. Και μάλιστα από τον ίδιο τον Χριστό. Και έρχεται τώρα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός να χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου. Γιατί όχι μόνο αυτό, αλλά μισείς και τα έργα των Νικολαϊτών, πολύ καλό, τα οποία μισώ και εγώ. Ορθοτομείς το Λόγο του Θεού. Όλα τα έχει, μια τέλεια εκκλησία. Ορθοτομεί το Λόγο του Θεού, έχει υπομονή, έχει έργο, έχει κόπο αγάπης, έχει διάκριση, έχει... τα πάντα έχει. Δεν έχει κάτι όμως που είναι ανάγκη να το έχει και δεν το έχει καταλάβει ότι το έχει χάσει. Δεν το έχει καταλάβει. Γιατί έγινε σιγά σιγά, σιγά σιγά, σιγά σιγά. Λιγόστευε σιγά σιγά. Και όταν λιγοστεύει η αγάπη, αυξάνεται η αυτοδικαίωση. Και όταν λιγοστεύει η αγάπη, αυξάνεται η αυτοπροβολή. Αυξάνεται η παρουσίαση, όχι του Χριστού στη ζωή μας, του ανθρώπου, της προσωπικότητάς μας στη ζωή μας. Χάνουμε το πνεύμα του ταπεινού, την καρδιά του συντετριμένου, αν και τρέμουμε στο Λόγο του Θεού. Και δεν έχει καταλάβει τίποτα. Και είναι φοβερό, αδερφοί αγαπητοί, να μην καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Να μην καταλαβαίνουμε πού πάμε. Να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Να μην καταλαβαίνουμε τι θα συμβεί. Φοβερό.
απόλυτα ευχαριστημένοι. Μία τέλεια εκκλησία, ένας τέλειος ποιμένας. Ένας ποιμένας που πρόκειται να διωχτεί. Μια εκκλησία που πρόκειται να σβήσει. Μια εκκλησία που η λιχνία του Κυρίου, το φως του Κυρίου, η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου θα αποσυρθεί. Και δεν έχει καταλάβει τίποτα. Ο Θεός να μας φυλάει. Σήμερα, αδερφοί, πρέπει να καταλάβουμε. Και δεν μπορούμε μόνοι μας να καταλάβουμε. Μας δώσει ο Θεός να καταλάβουμε. Μόνο αν μας δώσει ο Θεός να καταλάβουμε, πραγματικά θα καταλάβουμε. Και για να μας δώσει ο Θεός να καταλάβουμε, είναι ανάγκη να πάψουμε να κοιτάμε τα καλά που έχουμε με τη βεβαιότητα ότι δεν είναι δικά μας. Χάρη έκανε ο Θεός. Λόγω του ότι κάποτε είχαμε αυτή την αγάπη. Όταν ξεκινήσαμε είχαμε την αγάπη. Αγαπάγαμε τους αδελφούς μας. Αγαπάγαμε τους ανθρώπους. Αγαπάγαμε τον πλησίον μας. Όλους τους αγαπάγαμε. Όταν αναγεννηθήκαμε, όταν μας βάφτισε ο Θεός με Πνεύμα Άγιο, όταν κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στην Εφεσό, όλη την Ασία την αγάπαγαν. Ήταν ιδιαίτερη εκκλησία. Γεμάτη από το Πνεύμα το Άγιο, γεμάτη από το Χριστό, μεταμορφωμένη, γεμάτη από την αγάπη του Θεού που ήταν εγκεχημένη στις καρδιές τους δια Πνεύματος Αγίου. Και τώρα τι κάνουμε? Υπάρχει θεραπεία. Υπάρχει διόρθωση. Και η διόρθωση είναι πολύ απλή. Λέει στον άγγελο και στην εκκλησία, ενθυμού από πού εξέπεσες. Δηλαδή κάτσε σκέψου πώς αγάπαγες πριν από χρόνια. Ξέρετε πόσα χρόνια έχουν περάσει? 40 χρόνια περίπου. Το 57 ήτανε που έφυγε ο Παύλος από την Έφεσο δεδεμένος στο πνεύμα του για να πάει στην Ιερουσαλήμ. Το 96 γράφει ο Ιωάννης δια Πνεύματος Αγίου την Αποκάλυψη. 40 χρόνια δεν είναι πολλά. Θα μπορούσε να είναι και λιγότερα. Και δεν ξέρουμε και πότε άρχισε να χάνει την πρώτη αγάπη. Γιατί δεν έγινε ξαφνικά. Σιγά σιγά. Είναι ανάγκη λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, να θυμηθούμε πώς ήμασταν. Εάν δεν στρέψουμε το βλέμμα μας στο παρελθόν, όταν πρωτομπήκαμε στην εκκλησία αυτή, πώς κοιτάγαμε τους αδελφούς? Θεωρούσαμε αλλήλους υπερέχοντας. Πώς αγαπάγαμε τους αδελφούς? Πώς τους σεβόμεθα τους αδελφούς? Πώς τους τιμούσαμε τους αδελφούς? Πώς τους βλέπαμε? Τους βλέπαμε αγίους ανθρώπους του Θεού, ευλογημένους του Θεού. Ακούγαμε μεγάλη προσοχή τα λόγια τους. Ήρθανε και προσευχηθήκανε και απάνω μας και βαφτιστήκαμε με Πνεύμα Άγιο και γεμίσαμε από χαρά. Άρχισε ο Θεός να μας χρησιμοποιεί για τη δόξα Του. Μας ελέησε, μας ευλόγησε, μας πάντρεψε, μας έδωσε παιδιά. Εγώ παιδιά τα οποία τα αφιέρωσα στο Θεό, τα πάντρεψα κιόλας. Και χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά μήπως έχω χάσει την πρώτη μου αγάπη και δεν έχω καταλάβει τίποτα? Και πρέπει να το καταλάβουμε πριν είναι αργά, πριν μετακινηθεί η λιχνία μας, να επιστρέψουμε πίσω. Τότε που πρώτο επικαλεστήκαμε το όνομα του Χριστού, όσα χρόνια και να είναι, 40, 30, 10, 5, 7, 2, όταν μπήκαμε μέσα στην εκκλησία, πώς είμαστε, πώς αγαπούσαμε, πώς δοξάζαμε, πώς χαιρόμαστε, πώς υπηρετούσαμε, πώς κοπιάζαμε. Και τώρα παράπονα, γκρίνιες, και τώρα πίκρα, θυμό ίσως, οργή,
την αγάπη την πρώτη την αφήσαμε. Και η συνέχεια είναι να μετακινηθεί η λιχνία μας. Ο Θεός να μας φυλάξει. Αδελφοί, να ξεκινήσουμε σήμερα ένα έργο επιστροφής στις πρώτες μέρες μας. Είναι ανάγκη. Ο Κύριος έρχεται, μην έρθει και ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού και εμείς είμαστε χωρίς την πρώτη αγάπη. Χαθήκαμε. Χαθήκαμε. Εν θυμού, θυμήσου πού ήσουνα και πώς ξέπεσες. Μα έχω χαρίσματα, υπηρετώ, τρέχω, κηρύττω, προφητεύω. Κανένα όφελος. Τίποτα. Κι αν λαλώτας γλώσσας των αγγέλων και των ανθρώπων και δεν έχω αγάπη, χαλκός ηχών και κύμβαλων αλαλάζων. Άχρηστο κύμβαλο αλαλάζων. Κι αν έχω πάσαν προφητείαν και έχω πάσαν τη γνώση και γνωρίζω τα πάντα και δεν έχω αγάπη, είμαι μηδέν. Έχω προφητεία, έχω τη γνώση, διδάσκω, κηρύττω, μηδέν. Με το Θεό δεν μπορούμε να παίξουμε, αδερφοί. Δεν μπορούμε να παίξουμε. Και αν διανύμω και όλα μου τα υπάρχοντα και δίνω λεφτά γιατί έχω και θυσιαστώ ακόμη και για τον Χριστό, καθόλου δεν ωφελείσαι. Σήμερα να θυμηθούμε. Όταν ξεκινήσαμε, πρώτα-πρώτα μέσα στην οικογένειά μας, πώς αγάπαγα τη γυναίκα μου και η γυναίκα μου πώς αγάπαγε εμένα. Πώς αγάπαγα τα παιδιά μου, τα παιδιά μου πώς αγαπάγανε εμένα. Και να επεκταθώ στους αδελφούς μου, στους πρεσβύτερους, συγχωρέστε με, στον Ποιμένα. Ο Ποιμένας να σκεφτεί πώς αγάπαγε. Εσείς να σκεφτείτε πώς με αγαπάγατε. Συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι λόγος Θεού, δεν το λέω ανθρώπινα. Πώς αγαπάγατε τους πρεσβύτερους, πώς τους αγαπάτε τώρα. Πώς τους σεβόσαστε, πόσο τους σέβεστε τώρα. Πώς αγαπάγατε τον αδελφό σας τον ελάχιστο, πώς τον αγαπάτε τώρα. Δεν είναι παιχνίδι η Εκκλησία. Δεν παίζουμε την Εκκλησία. Είναι ο Χριστός εδώ. Είναι η κεφαλή μας. Είναι ο οίκος του Θεού. Είναι ο παντοδύναμος Θεός εδώ. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε από το Θεό. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον έλεγχο του Πνεύματος του Αγίου. Δεν γλιτώνουμε. Μόνο αν μετανοήσουμε. Εν θυμού από που εξέπεσες. Μετανόησον. Δεύτερον, συγχώρεσέ με Κύριε, συγχώρεσέ με Χριστέ μου. Δεν αγαπάω όπως αγαπούσα. Και το λέω αλήθεια. Δεν αγαπάω όπως αγαπούσα τις πρώτες μέρες. Έχω συνηθίσει. Έχω παρασυνηθίσει. Μετανόησον. Και τρίτον, και κάμε τα πρώτα έργα. Και να ξαναρχίσουμε από την αρχή, αδερφοί. Από την πρώτη εκείνη αγάπη. Την αγάπη την αληθινή, τη γνήσια, την παρθενική αγάπη. Από εκείνη την αγάπη να ξεκινήσουμε. Γιατί τώρα η αγάπη έχει χαλάσει από τη γνώση μας. Η γνώση σφυσιεί. Έχει χαλάσει από την αυτοδικαίωσή μας. Η αυτοδικαίωση διώχνει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν θέλω να μετακινήσει ο Κύριος τη σωτηρία μου, τη λιχνία μου. Θέλω η λιχνία μου να είναι αναμένη. Δεν θέλω να σβήσει η λιχνία μου όπως των πέντε μωρών παρθένων. Θέλω η λιχνία μου να παραμένει αναμένη. Και έχω τη δυνατότητα να τη διατηρήσω αναμένη, δια Πνεύματος Αγίου. Έχω τη φιάλη να ρίγνω. Αλλά χρειάζεται να έχω και την αγάπη, την πρώτη. Αλλιώς, αδερφοί αγαπητοί, να το πούμε καθαρά και εξάστερα. Δεν θα λάβω μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Μην κοροϊδέψω τον εαυτό μου. Και να το πω πιο σκληρά,
δεν πρόκειται να λάβεις μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας και να προσέξουμε. Ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Αμήν.